Εκκλησία, μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν, τον της Μύρνης υμνούμεν Χρυσόστομον, και γαργενέως αθλήσας υπέμεινεν υπερ πατρίδος και πίστεως θάνατον. Ιεράρχουτε υπόδειγμα εαυτόν ανέδειξε, στέφανον λαβών των αμαράντινων. Αγαπητοί πατέρες, εξοχότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι εν το κοινοβουλίο της πατρίδας μας, κύριε δήμαρχε της πόλεως, κύριε βουλευτέ, ένδοξοι οι γείτορες του στρατού μας και της αστυνομίας μας, πρόεδροι και μέλη των μικρασιατικών σωματείων, αγαπητά μου παιδιά, το αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος της Εκκλησίας, διεκήρυξε τον δεύτερον αιώνα μετά Χριστόν ο ομολογητής, ο απολογητής και ιστορικός Τερτυλιανός. Ακολούθησε μία συνεχής αιματοδαμένη πορεία ως τις ημέρες μας με διωγμούς να ποικίλουν κατά τόπους και εποχές. Και εμείς, τιμώντες σήμερα τους εθνοιερομάρτυρας της Μικράς Ασίας, ανοίγουμε μια ακόμη πορφυρή σελίδα της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της τόσο πονεμένης αλλά και ελπιδοφόρας. Η Μικρά Ασία, με έκταση 530.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ήταν ανέκαθεν ελληνική, όπως μαρτυρούν τα ερείπια 356 ελληνικών πόλεων, ιδίως στον Πόντο και στην Ιωνία. Οι χριστιανικές καταβολές τους φαίνονται από τα ονόματα των 7 εκκλησιών της Ιεράς Αποκαλύψεως του Ιωάννου και από τον Ευαγγελισμό που έκανε σε αυτά τα μέρη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι έλαβαν χώρα στην Νίκαια, όπως η πρώτη του έτους 325 μετά Χριστόν και η εβδόμη του έτους 787, που τιμούμε ιδίως εμείς στην προφυσφυγική μας Ιερά Μητρόπολη Νικαίας και στην ωραία μονή μας των Αγίων Πατέρων. Την γη αγίασαν με το λόγο τους, τον ασκητικό βίο τους και με το αίμα τους μεγάλες μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Κορυφαίος ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνης, στον Πόντο μαρτύρησε το 922 ο Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, καθώς και οι 40 μάρτυρες της Σεβαστίας. Από την Καπαδοκία η Αγία Νίνα, Ιεραπόστολος της Γεωργίας, Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Ζήνων και άλλοι πολλοί. Η κορυφαία στιγμή της Καπαδοκίας ήταν ο 4ος αιώνας με τους μεγάλους πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος Επίσκοπος Κεσαρίας, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μαζί με τον Αντιοχέα Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τόνισαν την αξία της ελληνικής παιδείας και βοήθησαν στη γόνιμη συνάντηση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό. Βέβαια, η Καπαδοκία, η Ρωμανία της εποχής, δεχόταν ως ακριτική τα κύματα των αραβικών επιθέσεων. Εκεί γεννήθηκε ο θρύλος του Διγενία Κρήτα και ο κύκλος της ακριτικής ποιήσεως. 18 ελληνόφωνα χωριά έγιναν τουρκόφωνα, αλλά με ορθόδοξη παράδοση στην Καπαδοκία.
άλλαξαν τα ελληνικά με τουρκικά και η μόνη τους επαφή με τη γλώσσα μας ήταν η Θεία Λειτουργία στην ελληνική. Οι Ορθόδοξοι Τουρκόφωνοι Καπαδόκες, γνωστοί και ως Καραμανλίδες, διέσωσαν την εθνική μας συνείδηση μέσα στην Εκκλησία. Με υψηλό το εκπαιδευτικό ιδεώδες, με την ελληνική γλώσσα, με τη χριστιανική πίστη και ηθική, εβίωσαν οι Έλληνες κάτω από ποικίλες δουλείες. Την χωρία των μαρτύρων συμπληρώνουν οι Εθνοιερομάρτυρες Επίσκοποι του 1922. Είναι ο Ιερός Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Άγιος Γρηγόριος Κηδωνιών, ο Άγιος Αμβρόσιος Μοσχονησίων, ο Άγιος Προκόπιος Ικονίου, ο Άγιος Ευθύμιος Ζήλων, ήρωας του Ποντιακού Αγώνος. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Κηδωνιών. Αυτός ο Ιεράρχης Γρηγόριος, παρά τους εξευτελισμούς που υφίστατο από τις τουρκικές αρχές, αγωνίστηκε για να διασώσει το ποίμνιόν του. Όταν πληροφορήθηκε για τις αμέτρητες σφαγές και ιδίως εκείνες των συνεπισκόπων του, αγωνίστηκε υπεράνθρωπα και τελικά κατάφερε να συγκατατεθούν οι Τούρκοι ώστε να έρθουν ελληνικά πλοία από τη Μυτιλίνη με αμερικανική σημαία και με την εγγύηση του αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού να παραλάβουν 20.000 Έλληνες από τους 35.000 περίπου που ζούσαν στις Κηδωνίες. Ο Γρηγόριος, ο ιεράρχης αυτός, ο γενναίος, αρνήθηκε να αναχωρήσει εφόσον παρέμεναν και άλλοι Έλληνες στην επαρχία του. Και στις 30 Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι τον φυλάκισαν. Εκεί βασανίστηκε από τους δημίους του και στις 3 Οκτωβρίου θανατώθηκε μαζί με τους ιερείς και προκρήτους των Κηδωνιών που είχαν επίσης συλληφθεί. Αφήνοντας τη σκέψη μας να μεταφερθεί στα λυπηρά εκείνα γεγονότα, θυμόμαστε από αφηγήσεις ότι στις 27 Αυγούστου οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Νουρεντίν μπαίνουν στην ένδοξη Σμύρνη μας, την όμορφη μικρασιατική πρωτεύουσα, την καθέδρα του Αγίου Βουκώνου, του Αγίου Πολυκάρπου, μιλιάδων Αγίων Αρχιερέων και ήδη του Χρυσοστόμου, του τελευταίου θυσιασθέντος ιεράρχη. Ο κόσμος βλέποντας τους άγριους στρατιώτες και τους λίσταρχους τσέτες τρέχει από κάθε κατεύθυνση προς την παραλία. Όλοι τους είναι τρομαγμένοι και οι κραυγές γοερές. Σφαγή! Σφαγή! Παναγιά βοήθα! Προφθάστε! Σώσε μας! Ένα μαύρο ποτάμι σχηματίζεται κοντά στην προκυμαία. Τρέχουν πέρα δόθε απελπισμένα. Τα ξένα καράβια δεν τους παίρνουν και πίσω τους καταφθάνουν οι τσέτες. Μας φάζουνε! Έλεος! Πάρτε έστω τα παιδιά μας! Φωνάζουν οι μανάδες στους αξιωματικούς των καραβιών, αλλά οι σπαραχτικές κραυγές τους τους αφήνουν ασυγκίνητους. Όσο βραδιάζει, κορυφώνεται η καταστροφή. Η σφαγή δεν σταματά. Τα πλοία των ξένων ρίχνουν τους προβολείς τους και ακολουθεί ένα είδος ανακοχής. Στις 8 το βράδυ οδηγούν τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης ενώπιον του Νουρεντίν. Τον καθυβρίζει σκαιότατα και τον παραδίδει στον όχλο. «Κάντε του ό,τι σας έκανε», λέγει. «Κακό δεν έκανε ο Άγιος». Αλλά πού, τον τρυπούν με τις λόγχες.
του βγάζουν τα μάτια, του κόβουν τα αυτιά, τα άκρα, το σέρνουν με ένα άλογο στα καλντερίνια της πόλης. Εκεί τελειώνει ο Άγιος. Μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ούτε ένα τεμάχιο των Αγίων Λειψάνων του. Παράλληλα, οι λαϊλασίες οργιάζουν, οι τσέτες κλέβουν και σφάζουν. Στη διάρκεια της νύχτας η φωτιά κατακαίει την πόλη. Ναοί, κατοικίες, εργοστάσια, σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, θέατρα, νοσοκομεία, αμύθιτη θησαυρή, κόποι και δημιουργίες αιώνων εξαφανίζονται και αφήνουν στάχτη και καπνούς. Γκρέμισε η Σμύρνη μας, γκρέμισε η ζωή μας. Ο τρόμος ένας ανελαίητος καταλύτης ξεπερνάει τον θάνατο. Οι Σμυρνοί δεν φοβούνται το θάνατο, φοβούνται τον δρόμο, φοβούνται για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι Μικρασιάτες αδελφοί μας, ήρθαν εδώ διωγμένοι και ξεριζωμένοι και έδωσαν πολλά στον εθνικό κορμό. Μας έφεραν τα ιερά λείψανα των Αγίων μας. Είδατε πόσα προσκυνήσατε. Έχουν έρθει από τις αλυσμόνιδες πατρίδες αυτά τα ιερά λείψανα τα οποία εκτίθενται σε αυτόν τον ιστορικό ναό που έχουμε την εικόνα της Παναγίας μας από τα μούγλα της Μικράς Ασίας. Μας έφεραν τα ιερά λείψανα. Μας έφεραν τα ελληνοορθόδοξα ήθη και έθιμά τους. Τη βαθιά, ριζωμένη, ορθόδοξη πίστη τους. Προσκόμισαν ελληνοορθόδοξη ταυτότητα και πολιτισμό. Επιπλέον, αναζωογόνησαν πνευματικά και οικονομικά, κυρίως το χώρο της Βορείου Ελλάδος και πύκλωσαν περιοχές που το χρειάζονταν. Αυτό συνέβη και στη Μητροπολιτική μας περιφέρεια και χαιρόμεθα για την πρόοδο και την εξέλιξή τους, των Μικρασιατών και των Απογόνων. Καμαρώνουμε τα νιάτα που κρατάνε με σεβασμό τα λάβαρα των αλυσμονίτων πατρίδων, συνεχιστές της μιας ιερής παράδοσης και μιας μεγάλης δόξας. Ας ευχηθούμε, υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας εορτάζουμε σήμερα την γέννηση, και οι Άγιοι της Μικράς Ασίας να ευλογούν τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων μας και όλους εμάς, να μας καθοδηγούν σε έργα ειρηνικά, να μην ξεχνούμε την Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, να είμαστε προσιλωμένοι στην ορθόδοξη πίστη και στις παραδόσεις της φυλής μας. Ο πόνος της τραγωδίας του 1922 ας γίνει εφαλτήριο πνευματικής ανόδου και δημιουργικής πορείας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αγάπης προσέλθετε. Το όνομα Κυρίου σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Να ξεχάμετε. Ο δούλος του Θεού μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Σήμερα σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Ευλόγησον την κληρονομία σου.
Ο αγιασμός ημών και ζητήν δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη προέλθομε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε, και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκους, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών Στεφάνους εκομίσαντο της αφθασίας εξού του Θεού σχόντες γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτών τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός σώσον τα καταργήσας των θάνατων, εδωρήσατο ημίς.
στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σκόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έλα παιδί, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτών τες ηγεσίες. Έλα παιδιά. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, ο δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και υπέρ του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των προέδρων και των μελών, των μικρασιατικών σωματείων της Μητροπολιτικής ημών Περιφερίας και απάντων των καταγωμένων εν Κωνσταντινουπόλεως, Μικράς Ασίας, Πόντουτε και Καπαδοκίας, Υγείας, Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λιμούλη μουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομήσαν οφείλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ηλεονευμένη και διάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπο θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ον και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής. Και λέει ημάς. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέει σε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών η ελπής πάντων, των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, κύριος κυρίως γεννημήν δέσποτα, επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη ο Βουδάρ και την άνθρωπος Θεός υπάρχει και σου την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογία Κύριε και έλεος έλθεθ ημάς, η αυτοθεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας απ' του Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πενεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μα
μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των οσίων πατέρων Γερασίμου και Επιφανηνία και Αλεξίου των Αθλών Πατέρων, των μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυρόβλη, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Πατέρων των Ενικαία της Βυθινίας Συνελθόντων και της Αγίας Οικουμενικά Συνόδους πρώτην και εβδόμης Κορπισάντων, των Αγίων Ιερομαρτύρων, Έθνο Ιερομαρτύρων, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Εικονίου, Ευθυμίου Ζήλου, και των συναυτής ανερεθέντων κληρικών και λαϊκών μαρτύρων, όν την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός της Θεός μεγάσον ο Θεός ημών που με δυο μετράει τη γη απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήν και σαν πρώτα αντιωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστούμε θερμώς την κρατική τηλεόραση, το δεύτερο κανάλι που μετέδωσε εδώ από την προσφυγωμάνα Νίκαια τη μεγάλη αυτή εορτή για τους μάρτυρες της μικρασιατικής καταστροφής. Να ευλογεί όλους ο Θεός τη Μητρόπολη μας, η οποία εκτείνεται σε 7 δήμους: Νίκαια, Κορυδαλό, Πέραμα, Κερατσίνη, Αγία Βαρβάρα, Εγάλιο και Χαϊδάρι. Και να ευλογεί όλους τους αδελφούς μας απανταχού της γης, τους ξενιτεμένους, αυτοί που βρίσκονται μακριά, αγαπούν την πατρίδα μας, αγαπούν την Ορθοδοξία μας. Ο Θεός μαζί σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ειρήνη, υγεία και χαρά σε όλους σας. Της Θεός με μεγάσος ο Θεός.